Και τώρα έφτασε η ώρα να το συζητήσουμε πολύ δυνατά το θέμα. Big Brother, αλλά προσέξτε, μετά, τα νεύρα τα οποία μου σπάσανε από το στο τελευταίο live, το οποίο πραγματικά, και θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν κάποιοι παρεξηγήθηκαν από αυτό, δεν είχα απευθυνθεί όμως σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μπροστά μου εκεί, δηλαδή που ήταν μαζί μας την ημέρα τη συγκεκριμένη, αλλά απευθύνθηκα σε αυτούς οι οποίοι είναι haters, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι κρίνουν πριν ακόμα τελειώσω τη συζήτηση που θέλω να κάνω. Δηλαδή ξεκινάω μια συζήτηση και αρχίζουν όλοι να μου λένε αεροβλακίες. Και βέβαια να σου πω και κάτι πολύ σημαντικό. Το σημαντικότερο από όλα είναι αυτό. Δεν ξέρετε εσείς τι έχουμε δεχθεί από σχολιασμούς και τι κακίες έχουν βγει σε προσωπικά μηνύματα που έρχονται. Όχι σε σχόλια, όχι σε σχόλια, σε προσωπικά μηνύματα που έρχονται. Τι με έχουν βρήσει εμένα για την Άννα Μαρία που τη στηρίζω. Τι βρίζουν την Έλενα για την Άννα Μαρία που στηρίζει. Εγώ δεν στηρίζω Άννα Μαρία, αλλά έτσι το βλέπουν. Τι με έχουν βρήσει. Εντάξει, κάποιες φορές όταν είχε δίκιο την στήριζες. Όταν θεωρούσε ότι είχε άδικο, δεν τη στήριζες. Ναι, άλλο το είναι, άλλο το άλλο. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν είμαι φαν της Άννας Μαρία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι μου λέγανε πόσο κακός είμαι με την Σοφία Δανέζη. Τι μου λέγανε ότι βγάζω κακίες και ότι φέρνω σε δύσκολη θέση την οικογένεια του Κεχαγιά. Τι μου λέγανε για παίκτες, για τον αντιδήμαρχο που τον έλεγα ακραίο, τον έλεγα εκείνο, ότι κακό παίκτη κτλ. Λέμε για μπινελίκια, για πολύ βρυσίδι. Για πολύ βρυσίδι σας λέω. Λοιπόν, όλο αυτό ήρθε όταν λοιπόν ήξερα ότι θα μιλήσω για το Θέμη και θα πω κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να πω για το Θέμη. Και βγαίνει ο άλλος και αρχίζει πριν ακόμα ξεκινήσω καλά-καλά και αρχίζει και μου ταχώνει ότι βγήκα να μας στηρίξει ο Θέμη κτλ. Και να μου ταχώνει, εκεί λοιπόν έσπασε το νευρικό μου σύστημα. Και είναι λογικό να σπάσει το νευρικό μου σύστημα. Είναι λογικότατο. Διότι θέλω να μιλήσω από ουδέτερη οπτική γωνία. Δεν με ενδιαφέρει ρε παιδιά εμένα αυτή τη στιγμή να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω μαζί σας. Εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω μια άποψη σωστή που να συζητηθεί μετά από εσάς. Να συζητηθεί όμως, αλλά όχι να με βρίσετε γιατί είχα αυτή την άποψη. Να συζητηθεί, να τα βάλουμε κάτω πράγματα, να τα συζητήσουμε. Όπως σήμερα πήρα απόφαση με την Έλενα να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε. Ναι, και να δούμε τις εξελίξεις, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, σε λίγες εβδομάδες τελειώνει το παιχνίδι. Πέφτουν οι μάσκες και πρέπει να δούμε και τους παίκτες ξεχωριστά. 15, okay, 18 τελειώνει το παιχνίδι. 18 Δεκεμβρίου. Δηλαδή σιγά σιγά να δούμε τι ακριβώς αντιπροσωπεύει ο κάθε παίκτης και την πορεία του, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και έχουν αλλάξει και κάποιες ισορροπίες. Δηλαδή όσο και να θαυμάζουμε κάποιους παίκτες, όσο και να τους συμπαθούμε, τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία και πρέπει λίγο να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Ή τέλος πάντων, τι έχει ο κάθε παίχτης στο μυαλό του. Γιατί πλέον υπάρχει μόνο στρατηγική, παιδιά. Τελείωσε. Τελειώσαν τα ψέματα, τα 100.000 μυρίζουν. Έλενα, ωραία τα λες και απαλά. Εγώ λοιπόν θα μιλήσω με ονόματα, θα τους βάλω όλους κάτω τώρα εκεί πέρα και θα αρχίσουμε διαδικασία. Θα σου πω και εγώ την άποψή μου και εσύ. Και βέβαια. Και εσείς θέλω λοιπόν τώρα να καθίσετε αναπαυτικά, να δείτε αυτό το υπέροχο βίντεο. Και το λέω υπέροχο γιατί θα είναι άποψη που θα βγαίνει από την ψυχή μας και όχι άποψη που θα έχει διπλωματία μέσα ή θα στηρίζει κάποιο παίχτη. Ξεκινάω. Εγώ προσωπικά, σαν Θοδωρής, και ξέρω την Έλληνα γιατί η Έλληνα έχει μια κλίση προς την Άννα Μαρία. Λοιπόν, εγώ προσωπικά σαν Θοδωρής δεν γουστάρω κανένα παίχτη από μέσα. Κάνα. Τίποτα, τελείωσαμε. Δεν λοιπόν, στηρίζεις ουσιαστικά. Δεν γουστάρω κανέναν. Ωραία. Όχι, δεν είπα δεν στηρίζω, άλλο δεν στηρίζω και άλλο δεν γουστάρω. Ναι, ναι. Δεν μου αρέσει κανείς. Και ξεκινάω τώρα εγώ. Το λόγο που δεν μου αρέσει κανείς. Πρώτον, βλέπω ένα serial και όχι ένα reality. Εγώ θεωρώ πλέον ότι όλοι οι παίκτες είναι στημένοι. Εκτός από 2-3. Οι οποίοι δεν χρειάζεται να τους στήσουν, θα τους διώξουν κιόλας. Λοιπόν, τι εννοώ στημένοι. Εχθές στο βίντεο, στο live, γύρισα και είπα ότι ο Κεχαγιάς άλλαξε συμπεριφορά και τον είπε στην παραγωγή. Και μου έρχεται ένα σχόλιο, σωστότατο σχόλιο, και λέει ναι, και η Άννα Μαρία άλλαξε συμπεριφορά. Γιατί δεν λες αυτό για την Άννα Μαρία. Ότι είναι πολύ πιο ήρεμη. Ότι είναι πολύ πιο ήρεμη και άλλαξε συμπεριφορά. Και λέω πόσο δίκιο έχει ο άνθρωπος, γιατί δεν το είπα αυτό. Γιατί δεν το είπα αυτό. Το λέω τώρα. Ναι, άλλαξε συμπεριφορά. Μάλλον και αυτήν την έχει πιάσει η παραγωγή. Και εκεί λοιπόν αρχίζω και παίρνω στροφές ανάποδες, γιατί συνειδητοποίησα ότι μου έφυγε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο το έριξε στον έναν, αλλά δεν τον έριξε στον άλλον.
Οπότε γίνω και λέω, κάτσε όλα από την αρχή. Και σκέφτομαι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, γι' αυτό λέω δεν γουστάρω κανέναν. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ηθοποιούς που παίζουν τον καλό ρόλο και τον κακό ρόλο. Παράδειγμα, μας βγάζουν στον αέρα και καλά ξεκινάει από το Love It ότι θα υπάρχει ερωτικό μπέρδεμα το βράδυ εκείνης της ημέρας. Λοιπόν, και βλέπουμε ένα αντίσκηνο στημένο και να μας κάνουν πλάκα. Λοιπόν, ερωτικό δεν υπήρχε. Και Χαγία Σοφία. Και Χαγία Σοφία. Δεν υπήρχε ερωτικό. Εδώ να πούμε βέβαια, επειδή είπες για Άννα Μαρία, η Σοφία δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είναι καθοδηγούμενη. Και ταχώνει ακόμα και μαλώνει και δεν έχει ηρεμήσει. Αυτό το ρόλο τον έχουν ανάγκη για να παίξει. Άκουσε, τώρα εγώ μιλάω για ρόλους πια. Τώρα μιλάω για ρόλους πια. Ωραία. Δηλαδή δεν μπορώ να μιλήσω τώρα πλέον ότι. Καταρχήν από την αρχή σας έχω πει ότι κανέναν παίκτη δεν ξέρουμε στην προσωπική του ζωή και δεν πάμε να το κρίνουμε για την προσωπική του ζωή. Κρίνουμε μόνο όσα βλέπουμε εκεί. Εντάξει. Όπως ο Μπάτσελορ είναι καλοσκηνοθετημένο, γιατί ο Μπάτσελορ είναι καλοσκηνοθετημένο, γι' αυτό και δεν ασχοληθήκαμε με τον Μπάτσελορ. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι μια σκηνοθεσία, ένα σύριαλ το οποίο φτιάχνονται με ενδιαφέρει τέτοιου τύπου, τέτοια Αμερικανιά δηλαδή. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει τώρα και στο Big Brother. Γιατί η Σοφία έχει το ρόλο της κακιάς. Η Άννα Μαρία έχει το. Καλά, κακιά. Δεν είναι πια τόσο κακιά. Ρε, δηλαδή μου, μπορεί να πετάει μερικές δυσχέσεις. Κακιά, τι είναι αλλά... κακιά. Ότι με το παραμικρό θα σταχώσει. Ναι, θα αυτό... καλύψει τα ψέματα, ναι, θα καλύψει το ένα, θα πει ότι γουστάρει και θα το βασίσει πολύ γουστάρει. Απλά τώρα είναι λίγο πιο ισορροπήστρια σε σχέση με παλαιότερα. Πάμε προς το τελικό. Ναι. Προσέχει. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στον Κεχαγιά. Ο Κεχαγιάς είναι ο αγαπημένος παίκτης παραγωγής Βρέξη Χιονίση. Βρέξη Χιονίση. Για κάποιο λόγο τον οποίο παιδιά δεν έχει αποδειχτεί. Δεν ξέρουμε τους λόγους. Δεν ξέρουμε τους λόγους. Είναι πολλοί λόγοι μάλλον. Δεν ξέρουμε τους λόγους. Αυτό λοιπόν τον άνθρωπο, το οποίο τον κάλυψαν δεκάδες φορές στη. Και αρχηγίες του δώσανε και, ναι, και δεκάδες φορές. Δηλαδή, ναι. Δεκάδες φορές. Του δώσανε δεκάδες φορές. Το άλοθη. Όχι το άλοθη. Του δώσανε το. Είμαστε τυφλοί, δεν βλέπουμε, κάνουμε κουσάρι. Ναι. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα που θα κάνουμε μια σούμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο Θέμη. Στο Θέμη λοιπόν τι κάνανε. Το βάλανε τώρα λοιπόν μέσα, βάλανε ένα παιχνίδι μέσα να παίξουν μια αποστολή και καλά με στρατιωτικά κτλ. Ξέραν ότι ο Θέμης θα φέρει τις αντιρρήσεις του. Το φέρανε λοιπόν και βγήκε έξω τα ρούχα του και έβγαλε ένα κακό πρόσωπο το οποίο ναι, αυτά που έκανε ήταν λάθος όλα. Και ουσιαστικά ισοπεδώνουν ένα φαβόρι. Ναι. Το σκέφτηκες αυτό. Ναι, βέβαια. Δηλαδή ο Κεχαγιάς μένει ανέγκυχτος που λέμε ναι. Και ο Θέμης με αυτόν τον τρόπο ξαφνικά όλη η Ελλάδα στρέφεται εναντίον του γιατί τέλος πάντων τον είπαν κακομαθημένο, δεν ήθελε να καθαρίσει πατάτες, δεν ήθελε να στρώσει. Ο καθένας όπως το. Εμείς δεν το είδαμε τόσο ακραία, αλλά οκ, okay, ο κόσμος όμως, ο παλμός του κόσμου είναι το ότι δεν γουστάρουμε το Θέμη και αν μπει να θα ψηφιστεί και θα φύγει. Ένα φαβορί έξω. Ναι. Και βγάζουμε λοιπόν τώρα εδώ το θέμα όλο και εγώ μπαίνω επί της ουσίας στο Θέμη, γιατί βλέπω πολλά πινελίκια και σας έχω πει όταν βλέπω κάποιον να τον αδικούν πάρα πολύ. Πάω με το μέρος του. Κάποιος γύρισε και είπε ρε το πικιστήριο με την νίκη και τα λοιπά. Παιδιά, πραγματικά σας μιλάω, δεν είναι θέμα νίκιας εδώ. Εντάξει. Εδώ ήταν το θέμα ότι δεν μπορώ να βλέπω να λένε τόσο χοντρομαλακίες σε σχόλια μέσα για έναν παίκτη, ό,τι και αν είναι αυτός. Ό,τι και αν είναι αυτός. Συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί του. Διαφωνώ στα περισσότερα από αυτά που έκανε. Δεν γουστάρω τίποτα από αυτά που είπε. Όμως. Στο παιχνίδι μέσα αυτό, εκεί βγαίνανε έξω, γιατί εγώ έδινα απαντήσεις στα έξω, όχι στα μέσα. Οι απαντήσεις μου ήταν για τους έξω, όχι για τους μέσα, για τη συμπεριφορά και βέβαια ήταν κάκη στη συμπεριφορά. Αλλά όμως δεν μπορείτε να χτυπάτε κατά τη μέση συνέχεια. Και στο φινάλι να σου πω και κάτι, ένα 18 χρόνο παιδάκι είναι, τι είναι. Και λέει ο άλλος 18 χρόνο ξέρεις τι είναι και τα λοιπά, ο άλλος έχει καλέ, μια γυναίκα έχει παιδιά στα 18 της χρόνια. Τα αγόρια στα 18 τους είναι να πούμε βλαμμένα. Τα αγόρια. Όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι εγώ είπα και το θέμα κάποια πράγματα τα οποία θέλω να βάλετε πολύ σοβαρά υπόψη σας. Να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα στον επόμενο παίκτη. Ραμόνα. Η Ραμόνα την έχουν σκοτώσει και δεν το ξέρει. Η Ραμόνα την έχει εκτελέσει η ίδια η παραγωγή. Παίζει για πρώτη φορά τη σύμπτωση. Παίζουν, βρίσκουν όλα τα παλαιότερα βιντεάκια και τη βγάζουν ψεύτρα που όντως λέει ψέματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά την. Την ξεσκίζουν. Δηλαδή την έχουν σκοτώσει. Στον Κεχαγιά, α πούμε, παράδειγμα, με αυτά που έχει πει στο παρελθόν. Έτσι. Λοιπόν, δεν τα κάνουν σε άλλους παίκτες αυτά τα πράγματα. Τα κάνουν μόνο εκεί που θέλουν αυτοί για να σκοτώσουν κάποιον. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα δηλαδή, βλέπω να φεύγει η Ραμόνα ούτως ή άλλως. Λοιπόν.
Ο Πυργίδης ούτως ή άλλως όλη τη συμπεριφορά του ξέρουν ότι είναι εκτός. Άκουσε. Εκτός δεν είναι, πεντάδα θα πάει. Ναι, πεντάδα είναι, αλλά δεν θα ξεπεράσει τον Κεχαγιά. Ναι, Κεχαγιά με τίποτα. Ο Πυργίδης, τι έπαθε. Ο Πυργίδης έπαθε την εξή ζημιά. Πίστευε ότι θα πάει μέσα και μια λέξη τη λέξη χάος, θα τα ισοπεδώσει όλα και ότι θα είναι το ευχάριστο καλό παιδί με τη μούρνα του, με το μαλάκι του το έτσι, με το στήσιμο δεκαετίας 90, θα πιάσει μια καλή γενιά παιδιών τα οποία έχουν πολλά. Πώς θα είναι κατάλληλα από τη δεκαετία 90. Λοιπόν. Και όπως είπε και ένας φίλος μας, ρε παιδιά, για να ντύνεται έτσι, την έχει ζήσει κιόλας εκείνη τη δεκαετία. Βέβαια δεν έχει ζήσει τη δεκαετία αυτή. Εννοείται αυτό. Λοιπόν. Θα πάμε να δεν βγαίνει πολύ ηλικία λοιπόν, καλά. Όμως δεν έχει τον τρόπο να μιλήσει, δεν έχει τρόπο να επικοινωνήσει σωστά και αυτό λοιπόν δεν του βγαίνει. Όμως μέχρι τώρα αυτό που ήθελε να καταφέρει το κατάφερε. Ήθελε να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και πάνω να κυκλοφορεί και λένε να ο Πυργίδης, να ο χάος. Αυτό ήθελε, το κατάφερε. Για το επόμενο χρονικό διάστημα κάποιων μηνών θα είναι ο top γκόμενος Θεσσαλονίκης. Τελείωσε. Αυτό ήθελε ο άνθρωπος. Και δεν λέω ο top γκόμενος Θεσσαλονίκης να βγάλει γκόμενες. Όχι. Θέλει να περπατάει με τη μύτη ψηλά στη Θεσσαλονίκη. Είμαι εγώ. Τόσο καιρό ήμουν με τον Σπαλιάρα φίλος. Καλά, κάτσε βάλουμε τις μάσκες φίλος, πρώτα. Με την Πάολα φίλος και με γράφατε σαν όμπαλά σας. Τώρα λοιπόν θα περνάω. Και θα λέτε να το χάος. Αυτό το λες και με τη λογική ότι ο Πυργίδης υπάρχει δεδομένο παιδιά ότι έχει λεφτά, έχουν και στο πανόραμα ναι, σπίτι με πισίνα, δηλαδή. Ήθελε να φτιάξει το όνομά του. Αυτό, ναι. Γι' αυτό μπήκε δεν μέσα. Δεν είναι ένα φτωχό παιδί ναι. Που πήγε εκεί πέρα να βγάλει μπήκε λεφτά. Μπήκε να φτιάξει το όνομά του. Και αν μη τι άλλο ρε παιδιά με 500 ευρώ το μήνα, ποιος τώρα θα πήγαινε. Δηλαδή ο Πυργίδης δεν έχει ανάγκη, δεν του νοιάζει κιόλα. Χρήστος Βαρουξής. Κοίτα, ο Χρήστος εγώ το συμπαθώ, δεν ξέρω τι θα πει. Θεωρώ ότι είναι όντως παιδάκι, όπως λες, γιατί λες όπως λες 18 το Θέμη, έτσι και 22 ο Χρήστος, και αυτός είναι ένα παιδί άβγαλτο, το οποίο ήρθε με τον αδελφό του από τον πύργο, δεν έχει καμία καθοδήγηση, δεν έχει γνωριμίες, δεν είχε γνωστούς να το καθοδηγήσουν πώς πρέπει να παίξει, γι' αυτό και κάποιες φορές είναι αυτό που λέμε λίγο, δεν ξέρει, είναι λίγο όπου φυσάει ο άνεμος, γιατί δεν ήξερε ακριβώς πώς να χειριστεί όλη αυτή την κατάσταση μέσα στο σπίτι. Η πρότασή μου δεν γουστάρω κανέναν, περικλείει και τον Χρήστο. Για ποιο λόγο. Όταν λέμε δεν γουστάρω κανέναν, δεν γουστάρω κανέναν. Ναι, για ποιο λόγο, λοιπόν, τι σε επηρεάζει το Χρήστο. Ο Χρήστος λοιπόν είναι ένα παιδί το οποίο έκανε τρομερά λάθη. Μαζί με τον αδελφό του ήταν μέσα, πηγαίνανε από παίκτη σε παίκτη να μιλάγανε πάρα πολύ, να μην πολύ το στόμα του και βάζανε και φοιτηλιές κάποια στιγμή. Από εκεί πέρα. Να σου πω κάτι, πιο πολύ το συζητούσαν, δεν νομίζω ότι. Το συζητούσαν με όλο τον κόσμο. Έτσι. Το πρώτο λάθος του Χρήστου ήταν με τη Ραΐσα, ίσως που πλησίασε περισσότερο. Παίξανε μαζί με τη Ραΐσα κακώς. Εκεί, ναι, εκεί ήταν το πρώτο λάθος. Έπρεπε να αφήσουν το θέμα αλλά κοίτα να σου πω, δεν είχε όμως ποτέ ακραίες συμπεριφορές όπως είχε η Άννα Μαρία, η Σοφία, δηλαδή θέλω να σου πω εκρήξεις και χάμω. Όχι, να ολοκληρώσω την απόψη μου και να πει ότι θέλει εσύ. Ο Χρήστος είναι δικό σου θέμα, εγώ μιλάω για μένα. Είπα εγώ δεν γουστάρω κανέναν. Λοιπόν, ο Χρήστος είναι ένας influencer ούτως ή άλλως πριν μπει μέσα. Ναι, στο ναι, TikTok ναι, ναι. Μαζί με τον αδελφό του έχουν κάνει οι παπάδες. Και θα είναι και τα πιο κερδισμένα παιδιά ναι. Από θέμα συνεργασιών. Θα μιλήσουμε για αυτά σαν κέρδη μετά. Των παιδιών, ποιοι θα περάσουν μπροστά, ποιοι θα περάσουν, ποιοι θα κερδίσουν, ποιοι θα χάσουν. Λοιπόν, ο Χρήστος λοιπόν σαν παίκτης απέδειξε ότι είναι παιδί. Ο Χρήστος δεν πήρε τα μηνύματα που έπρεπε να πάρει από τον αδελφό του. Δεν μπήκε στο παιχνίδι σωστά μέσα. Είναι αυθόρμητος, αλλά. Είναι παιδί. Δεν μπορώ να γουστάρω. Εδώ μία παρένθεση, μήπως. Είπες δεν πήρε τα μηνύματα. Οκ, δεν τα πήρε τα μηνύματα. Σε περίπτωση επειδή δεν γνωρίζουμε που όντως ψηφίσει την Άννα Μαρία και υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό που δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, δεν είπα γι' αυτό εγώ. Ναι, ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν απαντάω σε κάτι που θα γίνει σε μία-δύο ώρες. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εγώ μιλάω γενικά. Λοιπόν, είναι ένα παιδί. Όχι, σου λέω επιβεβαιώνω αυτό που λες το σύριαλ. Ναι. Είναι ένα παιδί. Τέλος. Ένα παιδί, το οποίο παιδί αξι, δεν μπορεί να πάει μέσα σε υπόλοιπο κόσμο μέσα εκεί. Mm-hmm. Ποιος μας έμεινε τώρα. Σοφία. Γρηγόρης και Ζάκη. Άννα Μαρία. Α, Σοφία. Η Σοφία είναι μια κοπέλα η οποία, ρε παιδί μου, της είπαν θα παίξει ρόλο της κακιάς. Έτσι. Τον έπαιξε πάρα πολύ πετυχημένα. Mm-hmm. Με τα μηνελίκια της, με τα μηνελίκια της, άλλο της. Λοιπόν, είναι μια κοπέλα η οποία θα πάει στον τελικό. Μια ίσως κοπέλα που ουσιαστικά ήρθε πιο κοντά και με τον Κεχαγιά, γιατί ήξερε ότι αρέσει αυτό, η ίδια δηλώνει ότι δεν έχει τίποτα με τον Κεχαγιά, ο Κεχαγιάς όμως την έχει ερωτευτεί. Δηλαδή θέλω να σου πω είναι αυτό που λες ότι εν μέρη έχει μπει μέσα στο ρόλο της, γιατί δείχνει ότι δεν έχει ουσιαστικά συναισθήματα έντονα με τον Κεχαγιά. Να σου πω εγώ την ψυχοσύνδεσή της πώς είναι, της Δανέζη. Η Δανέζη επειδή έχει μείνει μεγάλο χρονικό διάστημα μόνη της,
Οι Δανέζοι, οι γονείς, η μαμά της είναι και η δική της, είναι στην Γερμανία. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Σωστά. Οπότε λοιπόν πάμε. Εδώ λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια μένει μόνη της στην ουσία. Έχει ανάγκη αποστοργή και αγάπη. Έχει ναι, ανάγκη. Αφού είχε και σχέση 11 χρόνια. Τι δεν μιλάω για τη σχέση εγώ τώρα. Μιλάω, άλλο σου λέω, κάποιον δίπλα τη είχε. Άσε με να ολοκληρώσω, μωρέ τώρα. Τώρα να μην μιλήσω σε αυτό που λε. Να ολοκληρώσω, μπορώ. Ναι, να αλλά άσε με να τελειώσω. Γιατί άμα αρχίσω να έχω διάλογο για αυτά που λέω. Στοργή και προδέξει. Λοιπόν, τη αρέσει λοιπόν να αισθάνεται αγάπη και στοργή. Τη αρέσει λοιπόν να έχει άνθρωπο δίπλα τη και είναι αγαπησιάρα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που βγαίνει. Λοιπόν, βρήκε λοιπόν τον Κεχαγιά, ήταν πολύ γρήγορα σε μια ισορροπία και βγάζει μια αγαπημένη φιλική σχέση μαζί του. Αγαπημένη φιλική σχέση μαζί του. Πολλές κοπέλες, εγώ στο παρελθόν. Το οποίο τώρα βέβαια έχει σπάσει αυτό γιατί η ίδια θεωρεί ότι τη βλέπει ανταγωνιστικά. Δεν πάω σε αυτό. Δεν πάω σε αυτό. Δεν πάω σε αυτό. Δεν γίνεται. Όχι. Είναι η εξέλιξη του παιχνιδιού. Α, κάτσε. Δεν είμαι στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Κριτική παιχτών κάνω. Κριτική κάνει, αλλά το θέμα είναι ότι έχει αλλάξει τώρα δεδομένο και Χαγιά Σοφία. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού που τι έχει γίνει. Όταν μιλάω για την ψυχοσύνθεση και τα λοιπά, μετά μπορεί να αλλάξει και να κάνει τι θέλει. Λοιπόν, μπαίνουμε στην ευθεία του τελικού, θα αλλάξουν όλα τώρα. Θα σφαχτούν μεταξύ του. Μην μπαίνει στην ουσία. Δηλαδή, μπε σε αυτά που έχει δει μέχρι τώρα. Και για αυτά που θα συμβούν αύριο. Εγώ δεν μπορώ να δω το αύριο, βλέπω το σήμερα. Μέχρι τώρα. Ναι, αλλά θα πρέπει να σου λέω και εγώ τη γνώμη. Δεν μετά δεν μπορώ να του πάρω του παίκτε έναν πάλι. Γιατί εγώ πώ του πήρα. Δεν γίνεται να του πάρουμε όλου μαζί. Εγώ πώ του πήρα. Εγώ τα δικά μου και τα δικά σου. Α, έτσι πάμε τώρα. Μα όχι, έτσι πάμε. Το πράγμα δεν πάει. Συνέχισε. Δεν πάμε ίδια κριτική. Συνέχισε, βρε, μην έχουμε πάλι τα χθεσινά με τα νεύρα σου, ηρέμησε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν. Οι Δανέζοι. Σου είπα λοιπόν ότι είναι αγαπησία, αλλά θέλει λοιπόν να έχει αγαπησία και σχέσει. Ναι. Είτε είναι φιλική είτε είναι ερωτική. Είπαμε, στην προκειμένη περίπτωση με τον Κιχαλιά είναι φιλική σχέση. Ο Κιχαλιά. Για τη Σοφία. Mm. Για τη Σοφία μιλάω τώρα. Ο Κεχαγιά είναι ερωτευμένο. Εγώ για τη Σοφία δεν μιλάω τώρα. Okay. Δεν με ενδιαφέρει ο Κεχαγιά. Για τη Σοφία μιλάω τώρα. Mm. Λοιπόν, αυτή λοιπόν έχει μια αγαπησία και φιλική σχέση μαζί του. Αυτό λοιπόν έχει δει τη σχέση ότι μπορεί να κάτσει και κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ των ποτών. Το έχει πει και ο Μικρούτσικο. Τελειώσαμε με αυτό. Λοιπόν, με τον τρόπο τη αυτό, με τον τρόπο που την έβαλα να παίξει στο παιχνίδι μέσα, η Σοφία πάει τελικό. Τελείωσε. Πάμε λοιπόν τώρα στο Ζακ. Ο Ζακ είναι ένα ωραίο παιδί το οποίο ανακάλυψε η παραγωγή στο τέλος ή του είπε μείνε στην άκρη, ο ρόλος σου είναι κομπάρσος προς το παρόν. Μα και ο ίδιος ασυνειδητοποίησε προς το τέλος ότι είναι μες στον Big Brother. Ναι, ίσως. Λοιπόν, του είπανε ότι μείνε κομπάρσος, θα σε εμφανίσουμε εκεί που πρέπει, γιατί αυτό είναι η σκηνοθεσία της παραγωγής. Λοιπόν, τον βγάζουν προς τα έξω και τον πέσουν όσο μπορούν καλύτερα γιατί είναι ένα ωραίο παιδί. Το οποίο αρέσει στο γυναικείο πληθυσμό, οπότε λοιπόν τώρα το βγάζουν και είναι άκαυτος. Άκαυτος. Υποψήφιος για πεντάδα. Άκαυτος, υποψήφιος για πεντάδα. Πάμε στο Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης είναι ένα άτομο το οποίο... θέλει να τα έχει καλά με όλους. Ναι, ναι, στην αρχή ψιλογουστάριζε τη Σοφία. Mm-hmm. Μετά ψιλογουστάριζε τη Ραμόνα. Μετά ψιλογουστάριζε τον εαυτό του. Τώρα λοιπόν έχει μείνει στο ψιλοκουσάρι τον εαυτό μου και πάω που φυσάει ο άνεμος αρκεί να πάω τελικό για να πάω να πάρω τα φράγκα. Είναι κοντά στην Άννα Μαρία, η αλήθεια είναι ότι. Και αυτό βαθεί. Γιατί συνειδητοποιεί σιγά σιγά ότι η Άννα Μαρία έχει γκέρ στον κόσμο. Οπότε πάω εκεί για να έχω μια υποστήριξη και από κάπου αλλού για να μπορέσω να παραμείνω. Σε γενικές γραμμές όμως δεν είναι κακό παιδί ο Γρηγόρης. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέει η Ραΐσα Φίδη, γιατί τον είπε Φίδη. Είναι λίγο που φυσάει ο άνεμος, αλλά δεν έχει δείξει ένα χαρακτήρα ο οποίος, ας πούμε, είναι τελείως αντιπαθητικός μέχρι στιγμής για μένα. Κανένας δεν είναι κακός mm-hmm. μέσα εκεί. Οι ρόλοι που έχουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι τους βγάζουν μια ποιή προσωπικότητα η οποία δεν είναι αυτή. Εντάξει, θέλω να σου πω, δεν βρίζει έντονα, δεν μιλάει άσχημα όπως ο Κεχαγιάς είχε μιλήσει. Ποιος βρίζει, είναι κακός. Εδώ Θεοδωρή, όταν βρίζει πολύ άσχημα και σχρά στην τηλεόραση σε τόσες κάμερες, δεν μπορεί να έχει την καλύτερη εντύπωση ο κόσμος. Παρεξηγείται, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Παρεξηγείται, πώς να σου το πω. Παρεξηγείται. Κακός παίκτης είναι όμως. Κακός παίκτης, ναι, κακός άνθρωπος. Για παίκτες μιλάμε, μα έξω δεν τους ξέρουμε. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν ξέρουμε τι κάνει ναι. Έξω ο καθένας. Λοιπόν, ο Γρηγόρης. Και μόλις βγαίνουν και σκασίλα μου. Ο Γρηγόρης τέλος πάντων είναι ένα παίκτη ο οποίο ρε παιδί μου είναι που φυσάει ο άνεμος και συνήθως αυτοί πεθαίνουν πρώτοι. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει πεθάνει. Ναι, αυτό λέω πήγα να πω. Ότι πώς δεν έχει πεθάνει μέχρι τώρα είναι θαύμα. Λοιπόν, μέχρι τώρα, παικτικά εννοώ. Ναι, γιατί δεν τον ψηφίζουν. Επειδή λοιπόν, είναι καλό σε με όλους. Επίσης και ο Θέμης, κάκιστος παίκτης, πολύ κακός παίκτης και προστατευμένος παίκτης. Μέχρι τώρα δεν τον αφήσαν το Θέμη να παίξει μπάλα σωστά. Ή δεν έπαιξε αυτός μπάλα. Έχει αφήσει Ραμόνα και Άννα Μαρία. Ναι, τα βασικά έχω αφήσει.
Λοιπόν, Ραμόνα είναι. Η Ραμόνα είπαμε. Είναι νεκρή ούτω ή άλλω. Είναι τελειωμένη αυτή. Είναι η καταδικάσει παραγωγή. Ναι, είναι ένα άτομο το οποίο πραγματικά το τελευταίο διάστημα βγάζει. Νεκρή έχει... παιδιά παικτικά, έτσι. Για να εξηγούμαστε, γιατί καμιά φορά δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, παιδιά, τη θεωρούσα την ωραιότερη μέσα εκεί και τώρα τη θεωρώ πολύ άσχημη. Επειδή εννοεί η συμπεριφορά. Βγάζει το πρόσωπό τη, έχει αλλάξει, έχει ασχημίνει. Έχει φύγει αυτή η γλύκα που έχει το πρόσωπό τη. Εσύ το παθαίνουμε πολλέ φορέ. Γυναίκε, όταν ξέρει, έχουμε έτσι μια κόντρα και αυτά, αρχίζει το πρόσωπο και. Παιδιά, έχει αγριέψει το πρόσωπό τη, έχει γίνει απότομη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μου βγάζει σοφία πριν από 15-20 μέρες. Mm-hmm. Αυτό που βγάζει σοφία. Ενώ η σοφία τώρα, έχει ηρεμήσει τώρα. Η σοφία έχει ηρεμήσει και έχει γλυκάνει, έχει ομορφήνει και έχει σχημίνει αυτή. Και τώρα βέβαια την πρωτιά σε ομορφιά την πήρε η σοφία. Έτσι. Και πάμε τώρα στην Άννα Μαρία. Να φύγω σε αυτό που θα πεις, εάν να πω, κάνω. Εάν πω αυτά που σκέφτομαι, ναι, θα με βρίσκει πολύ κόσμος. Εάν πω αυτά που σκέφτομαι. Για πες. Λοιπόν, δεν θα πω αυτά που σκέφτομαι ακριβώς, θα πω ελάχιστα. Γιατί αν πω αυτά που σκέφτομαι, θα αρχίσετε να γράφετε από κάτω τα διαόλια σας και βαριέμαι. Πραγματικά γι' αυτό δεν λέω αυτά που σκέφτομαι ακριβώς. Αλλά θα σας πω με λίγα λόγια την Άννα Μαρία. Η Άννα Μαρία είχε δύο εφόδια που δεν είχε κανένας άλλος παίκτης μέσα εκεί. Το ένα εφόδιο είναι δικηγόρος, το άλλο εφόδιο είναι δημοσιογράφος. Δύο εφόδια σημαντικά και βέβαια το παιχνίδι της ζωής της είναι το να το παίζει Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και της ταιριάζει κιόλας. Αυτό το ρόλο τον έπαιξε πάρα πολύ καλά, αλλά όμως έχει κινήσεις οι οποίες ένας ψυχολόγος θα είχε αρχίσει να προβληματίζεται μαζί της. Εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά έχω προβληματιστεί μαζί της. Είχα πει στην αρχή της εκπομπής ότι αν γυρίσει τα μάτια στον πανάποδα, δεν βγάζει το παιχνίδι. Είπα να αντέξει το ψυχολογικό βάρος το οποίο της δίνει το σπίτι του Big Brother μέσα, αυτή θα πάει στο τελικό, μπορεί να το πάρει κιόλας. Όμως, αυτή τη στιγμή, και τώρα μπαίνω στο μεγάλο μέτρημα, αυτή τη στιγμή η Άννα Μαρία δεν είναι το απόλυτο φαβορί. Δεν μπορεί να είναι το απόλυτο φαβορί. Γιατί έχει γίνει τόσο πολύ έξυπνη δουλειά από την παραγωγή, όπου θα, στο τέλος θα καταρρεύσει, όχι σαν παίχτρια μέσα η Άννα Μαρία, αλλά στην ψηφοφορία θα καταρρεύσει. Και έχουμε λοιπόν και σημαίνει το εξής. Μπαίνω τώρα στο μεγάλο ζουμί. Εφόσον σε όλη τη διάρκεια ξεφτυλίστηκε μια παραγωγή ολόκληρη για να κρατήσει τον Γιαχαγιά μέσα, να τον βάλει στον τελικό, δεν θα το δώσει κιόλας. Και βέβαια θα το δώσει. Τώρα θα μου πεις, μα πώς μπορεί ο Κεχαγιάς να πάρει περισσότερους ψήφους εφόσον μόνη της η Άννα Μαρία παίρνει όσο παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και έρχομαι λοιπόν και λέω το εξής. Η Σοφία πήρε 13.000 ψήφους. Σωστά. Ανέβη. Το περίμενε κανένας να πάρει 13.000 ψήφους. Όχι. Η Σοφία έπρεπε κανονικά να πάρει 1.500 με 2.000. Πήρε 13.000 από το πουθενά. Με το που έφτιαξε λίγο το πρόσωπό της, με το που ισορρόπησε λίγο, πήρε 13.000 ψήφους. Όλοι οι υπόλοιποι, με αυτό που συμβαίνει τώρα μέσα με την Άννα Μαρία, με αυτά που συμβαίνουν, αρχίζουν πλέον να δυναμώνουν οι άλλοι. Και όταν δυναμώνεις, από τον πρώτο παίρνεις ψήφους, όχι από το δεύτερο ή τον τρίτο. Παίρνεις και από εκεί, αλλά οι περισσότεροι φεύγουν από τον πρώτο. Όταν λοιπόν θα φτάσουμε στην τελική πεντάδα, η Άννα Μαρία με τη δυναμική του σήμερα που είναι 23.000 ψήφοι, ας πούμε, θα πέσει στους 18.000. Όταν λοιπόν θα πάει να αναμετρηθεί με τον Γκεχαγιά. Θα συσσωρευτεί, ας πούμε, ψήφοι, σου λέω, της φανς της Ραΐσας, της Χριστίνας, Αφροδίτης, η Σοφία άμα φύγει και της Σοφίας και άμα πάνε και τα 13 χιλιάρικα στον Κεχαγιά. Μπράβο. Εγώ βέβαια εδώ πέρα, επειδή έχω υποστηρίξει την Άννα Μαρία και μου άρεσε σαν παίκτρια και εντάξει ακόμα μου αρέσει και αυτό που λες βέβαια έχει μια λογική. Είμαι υπέρ της Άννας Μαρίας, απλά τώρα τελευταία το μόνο που δεν μου αρέσει είναι το ότι οι πάντες, αυτό που λες εσύ, και εγώ βέβαια, την έχουμε για νικήτρια και ότι είναι δεδομένο. Και πολλά, ας το πούμε, κοντινά της πρόσωπα, όχι από το συγγενικό περιβάλλον, κοντινά της πρόσωπα θα πω, δεν συζητάνε για τίποτα άλλο, αλλά μόνο για τα 100 χιλιάρικα που θα πάρει η Άννα Μαρία. Με το σκεπτικό μου στο δικό σου, που με έκανες και την ανάλυση, έχεις τόσο δίκιο, που λέω, υπάρχει περίπτωση, ναι, ο νικητής να είναι και ο Κεχαγιάς. Γιατί υπάρχει και το ότι στα περισσότερα reality είναι άντρας. Υπάρχει μια πιθανότητα να είναι η Σοφία στις του Κεχαγιά. Υπάρχει μια πιθανότητα να είναι
ένας άλλος παίκτης θέση του Κεχαγιά. Δηλαδή, όποιος και να πάει, αυτός που θα πάρει, δηλαδή, αυτός θα πάει μαζί να κοντράρει στο τέλος μαζί με την Άννα Μαρία, γιατί η Άννα Μαρία θα πάει για να πάει να χτυπήσει την πλωτιά. Και ξέρεις γιατί, αυτός, η Άννα Μαρία είναι μόνη της και η άλλη είναι ομάδα. Είναι ομάδα, είναι μαζί. Δηλαδή αυτό μόνη της και η ομάδα. Και βλέπεις ότι σιγά σιγά όχι την ξύνουν, τη γδέρνουν την Άννα Μαρία. Η παραγωγή τη γδέρνει με ωραίο τρόπο. Καταλαβες. Ναι. Λοιπόν, και εδώ έχουμε μια παραγωγή που έχει σκηνοθετήσει το παιχνίδι αυτό. Δεν είναι reality. Δεν είναι real αυτό που βλέπουμε. Δεν είναι αληθινό αυτό που βλέπουμε. Η αλήθεια είναι ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, το σίγουρο είναι, το έχω πει και εγώ, ότι θα ξεσηκωθεί ο κόσμος, θα στενοχωρηθούν πολύ και από το εξωτερικό και αρέσει αυτό το αλήκη βουγιουκλάκι, η τσαχπινιά της Άννας Μαρίας. Αλλά, έχει δίκιο. Και όχι, υπάρχει κάτι άλλο ακόμα. Και δεν μπορώ να πω. Υπάρχει κάτι άλλο ακόμα. Μετά από αυτή την ανάλυση που κάνουμε, να αναγκαστεί η παραγωγή να αφήσει τα πράγματα στον κόσμο. Γιατί το τιμίο και το σωστό είναι να μείνει στον κόσμο. Εάν μείνει στον κόσμο, μπορούμε να δούμε και άλλες εκπλήξεις. Γιατί η πόλωση που έχει γίνει Άννας Μαρίας με Σοφία, βγάζοντας κακιά τη Σοφία από όλες τις μεριές και η Άννα Μαρία να είναι αθώα Παναγία από την άλλη πλευρά, γιατί μην ξεχνάμε, παιδιά, να βάλουμε τα δεδομένα όλα. Στην αρχή του παιχνιδιού, της είπε τσόκαρα, της είπε εκείνο, της είπε πολλά κοσμητικά επίθετα η Άννα Μαρία. Καλά, υπήρχαν και απαντήσεις, είχαν γίνει πολλά τότε. Άλλο είπε τότε. Πολλά και η Άννα Μαρία. Ναι. Το οποίο ως έξυπνη γυναίκα που είναι και δικηγορίνα, σου λέει αυτά είναι ακραία. Τα μαζεύω όλα πίσω και άρχισε να μιλάει με τον δικό του τρόπο. Λοιπόν, γι' αυτό σου υποδείχε. Καλά, είχε αδικηθεί κιόλας. Αλλά αυτά περάσανε. Ρε παιδί μου, αδικήθηκε. Διότι... Λόγω στρατηγικής που υπήρχε τότε. Περάσανε όμως αυτά. Άστα τώρα, μην συζητάμε. Εδώ λοιπόν η Άννα Μαρία, να τονίσω για μια φορά ακόμα, πού χρειάστηκε την ιδιότητα της δικηγόρου. Στο λόγο της. Πού χρειάστηκε την εξυπνάδα της ιδιότητας της δημοσιογράφου. Στον τρόπο στρατηγικής που είχε μέσα για να μαζέψει τον κόσμο. Όταν γίνανε και μιλάγε στην κάμερα. Ναι. Κανένας άλλος παίξε το έκανε αυτό. Mm-hmm. Κανένας το έκανε αυτό. Ναι. Είχε την εμπειρία ότι η κάμερα είναι αυτή, θα μιλήσω, δεν θα με παίξουν μία, δεν θα με παίξουν δύο, θα με παίξουν 100. Ακόμα και ότι πήγαινε στα φυτά τα πλαστικά και τα πότιζε και αυτό ακόμα ήταν μέρος του παιχνιδιού της. Mm-hmm. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Καλά, μπορεί να είναι και αφέλεια αυτό. Ναι, αφέλεια θα θέλεις πάρα πολύ, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Μιλάμε για παίχτες. Εσείς οι πορωμένοι τώρα που θα βγαίνετε, τι λέει για την Άννα Μαρία κτλ. Η Άννα Μαρία παίζει για 100 χιλιάρικα. Η Άννα Μαρία παίζει για 100 χιλιάρικα. Εάν παίζατε εσείς για 100 χιλιάρικα, τι θα κάνατε. Τι θα κάνατε. Εγώ θα φερόμουν πιο έξυπνο την Άννα Μαρία. Θα έκανα περισσότερα. Ναι, ρε παιδιά, 100 χιλιάρικα είναι αυτά. Κάτσε τώρα δηλαδή. Γιατί πήγανε εκεί πέρα μέσα. Κάποιοι πήγανε για να φτιάξουν το όνομα, Δεσπυργίδη, και κάποιοι πήγανε να πούμε για να πάρουν 100 χιλιάρικα. Ο Κεχαγιάς δεν πήγε να πάρει 100 χιλιάρικα. Ο Κεχαγιάς δεν πήγε να πάρει 100 χιλιάρικα. Πήγε να φτιάξει αυτό το όνομά του. Από εκεί πέρα ότι θα του κάτσουν 100 χιλιάρικα, αν του κάτσουν, μεγιά του με χαρά του. Γιατί μια παραγωγή ξεβρακώθηκε για πάρτι του. Ξεβρακώθηκε για πάρτι του για να τον καλύψει. Και επίσης, ο Θέμης, να πάμε τώρα στην άλλη φάση. Στηρίζω το Θέμη έξω από το παιχνίδι, τον στηρίζω πάρα πολύ, είμαι υποστηριχτής του, δεν γουστάρω κανέναν να τον χτυπάει, αλλά εντός παιχνιδιού. Τιμωρήθηκε ο Θέμης, βγήκε στον τάκο ο Θέμης, γιατί η Άννα Μαρία, εδώ λοιπόν ξεκινάνε τα λάθη της παραγωγής. Θεοποιούν την Άννα Μαρία όταν την αδικούν, γιατί το κατάλαβε και η μαμά σου που είπε στη Ραΐσα και δύο εβδομάδες στον τάκο ήταν, ούτε είχε δικαιώματα ούτε τίποτα, ήταν στον τάκο. Και ο Θέμης που έκανε τόσα πράγματα που έκανε, που αρνήθηκε, που έκανε τόσα πολλά πράγματα, δεν είχε τίποτα να πάθει από την παραγωγή. Και εδώ που είπες Ραΐσα, μου στείλανε, μου ήρθανε πολλά μηνύματα, παιδιά, έκανε live η Ραΐσα πριν. Και η αλήθεια είναι ότι γενικά έχει έναν χαρακτήρα ο οποίος δεν θα έπρεπε να είναι τόσο... Πώς πω... Προκλητική, καβαλημένη. Ναι, το καβάλισε, με ξέρει η Ελλάδα τώρα κτλ. Έχει πάθει σοκ αυτή. Έφτιαξε το μαλλί της κόκκινο να πούμε εκεί πέρα, οπότε έγινε κόκκινο και το μυαλό της μας. Λοιπόν, απλά θα σου πω. Είχε ένα, δηλαδή αυτά, είπε ότι όλοι οι παίκτες είναι μηδέν, μου είπανε ότι στο Big Brother, στο αλβανικό, ήταν Love Edition, κάνανε και σεξ, ενώ εδώ ήταν πιο κομπλεξικοί οι παίκτες.
όλα αυτά τα. Να σου πω κάτι. Δεν χρειάζονται. Παιχτικά η ταφόπλακα λείπει. Ναι. Και θα τους πω της Ραΐσας να κάνει μια κίνηση, να πάει να ψάχνει να βρει τους παίκτες του Power of Love. Αν τους βρει, γιατί και η Νικολούλη τους ψάχνει. Λοιπόν, και αυτοί έτσι αισθανόντουσαν να τον βγει κάτω έξω. Θεοί. Ότι όλα ήταν στα πόδια τους. Και σήμερα δεν τους θυμάται ούτε η γιαγιά τους. Λοιπόν, αγαπητή μου Ραΐσα, πήγαινε λοιπόν να δεις τι κάνουν τα παιδάκια αυτά και ρώτησέ τους, γιατί θα προσβιωθείς ανώμαλα. Και βέβαια, παιδιά, που όταν κάναν live στο Instagram, που είναι πολύ πιο εύκολα τα views, κάνανε 10.000. Θυμάσαι? 8 και 10.000, όχι 1.000 άτομα. Instagram, προσέξτε παιδιά, έχει μεγάλη διαφορά το Facebook, το Instagram, το YouTube. Στο Instagram είναι πιο εύκολα τα views. Το YouTube είναι πολύ πιο δύσκολο και το Facebook είναι εύκολο και αυτό στα views. Όχι τόσο βέβαια στα live όσο το Instagram. Βέβαια παίζει ανάλογα, είναι και οι followers που έχεις και. Από τους έξω παίκτες, οι οποίοι δεν είναι παίκτες πλέον, από τους έξω πρώην παίκτες του Big Brother, το μοναδικό άτομο το οποίο θεωρώ ότι κρατάει μια ισορροπία, ότι είναι ναι μεν τα λέω, ναι μεν με ενοχλεί, ναι μεν εκείνο, αλλά έχει μια ισορροπία, είναι η Χριστίνα, να ξέρεις. Ναι. Η μοναδική παίκτρια, η οποία είναι πιο ισορροπημένη, γιατί ξέρει απλά πάρα πολύ καλά. Απλά αν σκεφτείς όμως τώρα που είναι οι πρωταγωνιστές και είναι στο πικ του παιχνιδιού και ας πούμε είναι 1.000 άτομα μέσα στο live, μετά δεν θα είναι ούτε 100, έτσι πάει. Όχι, έτσι. Μπορεί, ονειρεύονται ανάποδα, ότι θα τους πάνε στους 500.000. Δεν γίνεται, είναι εκ των πραγμάτων. Όχι, μα, μάλιστα κάπου είχα δει εγώ κάποια στιγμή, κάπου είχα μπει μέσα και είχα δει. Είχα δει κάτι 70.000. Αυτό ισχύει βέβαια, παιδιά, και για εμάς, ώστε να ξεκινήσω και άλλο reality. Πάλι πέφτουν, δηλαδή δεν είναι ότι το λέμε μόνο για όλους. Για όλους ισχύει. Αλλά οι συγκεκριμένοι είναι οι πρωταγωνιστές. Παίζανε μέσα στο παιχνίδι. Εμείς ας πούμε δεν είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Ας πούμε με όλα τα reality. Είχαμε το GNTM, είχαμε το Power of Love. Όταν ήταν το Power of Love, ήταν ανεβασμένα τα views. Οπωσδήποτε υπήρχε και μεγαλύτερη προσέλκυση. Αλλά είμαστε τελείως διαφορετικά. Δεν είμαστε οι παίκτες μέσα, οι πρωταγωνιστές που βγαίνουν από το παιχνίδι. Αλλά εμείς είχαμε πέσει και, να πούμε, και στους 400, 500 και 600 ταυτόχρονους θεατές. Δηλαδή να έχουμε 5 με 10.000 views στο κάθε βίντεο. Αυτό βέβαια ξεκινάει από το. Είπαμε να μην καβαλάνε το καλάμι, Αφροδίτης και Ραΐσες και τα λοιπά. Αλλά εμάς η δουλειά μας είναι αυτή και το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτό. Αλλά εμείς είμαστε εδώ πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και έτσι. Θυμάμαι εγώ πριν από 1,5 χρόνο. Και το βασικότερο είναι ότι δεν την έχουμε ψωνίσει. Και πριν από 1,5 χρόνο, πόσο ήταν το Power of Love, πλακωνόμενο με το Κυπριακό Άρμι εκεί πέρα από κάτω, που γινόταν σφαγή, του κερατά κτλ. Αυτά λοιπόν, παιδιά, τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε ξαναζήσει. Έχουμε ζήσει τον πόλεμο από ομάδες του Facebook, έχουμε ζήσει πόλεμο από ανθρώπους οι οποίοι, να πούμε, ήταν στο Twitter, ήταν δεξιά, ήταν στο Instagram, ήταν αριστερά, δεξιά και αριστερά. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα πράγματα. Και... Αλλά συγγνώμη να ολοκληρώσω, αλλά όλα αυτά δεν μας άγγιξαν, γιατί ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά με το που θα περάσει ο χρόνος έχουν πει, και ξανάρχονται. Και τώρα πάλι τώρα βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία μπαίνουν πάλι στο παιχνίδι μέσα, που ξανασχολιάζουν κτλ. Ομάδες που ήταν το Power of Love, που γίνανε Big Brother. Που είναι πιο ήπιοι, πιο normal, πιο ισορροπημένοι κτλ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η εμπειρία φέρνει και μια αλλαγή. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε το πρωτόγνωρο που είχαν για τα παιδιά αυτά, όχι για μας. Για τα παιδιά αυτά στο Power of Love που βγαίνανε και πάρτε να έχετε κτλ. Ακριβώς. Θέλω να πω εδώ κάτι πολύ βασικό για τους παίκτες που βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Οι έξω που τους στηρίζουν χρειάζεται να προσέχουν πάρα πολύ. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ένα βασικό λάθος να γίνει, εν αγνία των παιχτών, μπορεί τον ένα παίχτη που είναι ψηλά να τον πάει στον πάτο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ναι, να προσέχουν. Ιδιαίτερα τα fan club να προσέχουν πάρα πολύ. Α, και τώρα μια και είπαμε για fan club κτλ. Κάπου εθεάθη σε ένα fan club μέσα ένας αριθμός λογαριασμού τραπέζης για κάποιον παίχτη ή παίκτρια. Για κάποιον παίκτη ή παίκτρια. Ναι, τώρα αυτό. Που δεν πάει το μυαλό σας που μπορεί να πάει. Καλό θα ήταν να μην το είχαμε αναφέρει, αλλά αφού θεωρείς. Ναι, εντάξει. Ένα λεπτό. Ναι. Το λέω αυτό για να καταλάβουν πάρα πολύ καλά αυτοί που το έκαναν αυτό. Αυτοί που το έκαναν αυτό. Ουσιαστικά θέλουν να εκμεταλλευτούν. Ναι, ένα όνομα για να βγάλουν λεφτά. Αυτοί που πήγαν να το κάνουν αυτό το πράγμα, να ξέρουν ότι είναι τρισάθλιο και ότι με αυτόν τον τρόπο ξεσκίζουν τον παίκτη που στηρίζουν.
αν είναι δυνατόν να βγει αριθμός λογαριασμού τραπέζης, έστω και για λίγο που βγήκε, γιατί τους φρενάρανε και το πετάξαν έξω αυτό, γρήγορα, όχι η ομάδα, ειδοποιήθηκε η ομάδα για να βγάλουν τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης, γιατί ήταν εσχρόγεται. Καλά, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες και η ομάδα το μπορεί να το βγάλει, δεν ξέρεις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω, εγώ πάντως νομίζω ότι ειδοποιήθηκε αφού αναρτήθηκε και μετά εξαφανίστηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι κάνουν κακό. Κοίτα, η κοπέλα που το μετέφερε δεν είπε λεπτομέρειες. Οπότε, έτσι. Εγώ δεν με απασχολεί το όλο θέμα έτσι όπως το βλέπεις. Πάντως έγινε, το ότι έγινε. Εμένα με απασχολεί ότι έγινε κάτι τέτοιο, το οποίο το θεωρώ αισχρό. Αυτός λοιπόν που το έκανε, να ξέρει ότι ξεφτυλίστηκε. Και πήγε να ξεφτυλίσει το παίκτη ή παίκτρια. Το παίκτη ή παίκτρια που πήγε να πάρει λεφτά με αυτόν τον τρόπο από τον κόσμο. Εντάξει, είναι επίοικος απαράδεκτο αυτό να έχει συμβεί. Εάν είναι αλήθεια ότι συνέβη, γιατί δεν είμαι και σίγουρος ότι έγινε, έτσι, αν ήμουν σίγουρος, δηλαδή αν το είχα δει εγώ, θα το είχα βγάλει επί τόπου και θα το έλεγα πάρτε, δείτε το. Αλλά επειδή δεν το είδα εγώ και μας πληροφόρησαν για αυτό το πράγμα, πληροφορία είναι, λέω εγώ τώρα, εάν έχει γίνει, πρέπει να είναι πολύ κόπανοι αυτοί που το έκαναν. Πολύ κόπανοι. Και εν αγνία του παίκτη ή παίκτριας μέσα σου που είναι στο παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτά. Λοιπόν, εν ολίγης, για να κλείσουμε το θέμα, κάναμε μια κριτική προς όλους τους παίκτες. Εγώ προσωπικά είπα ότι απέχω από όλους. Δεν με ενδιαφέρει κανένας. Θεωρώ ότι είναι ένα σκηνοθετημένο παιχνίδι το οποίο δεν με απασχολεί καν. Ασχολούμαι μαζί με αυτό γιατί απλά περνάμε πλέον καλά. Να ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι πορωμένος, ότι νευριάζω μόνο όταν θίγουν εμένα προσωπικά και κάποιοι με έθιξαν εμένα προσωπικά, γι' αυτό νευρίασα. Από εδώ και στο εξής, μέχρι το τελικό, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Και πρέπει να μέχρι το τελικό. Πούμε και κάτι που ξεχάσαμε, ναι, ότι μια και κάναμε την ανάλυση των παικτών, θεωρούμε ότι όσοι παίκτες έχουν ακραίους haters και τέλος πάντων υπάρχει και. Όχι, η υποστήριξη θα είναι καλά διαφημιστικά. Αυτοί που έχουν ακραίους haters δεν θα πάρουν εύκολα διαφημίσεις. Ας πούμε, ένα το ζευγάρι των διδύμων που. Δεν έχουν ακραίες συμπεριφορές από fans, σίγουρα θα κλείσουν καλές διαφημίσεις. Ο Νικόλας είναι σε καλό δρόμο. Θέλω να σου πω ότι. Άκουσε. Όσο πιο. Επειδή κάναμε, ναι, τα βάλαμε όλα στη σειρά, θα πούμε τις αλήθειες για όλους. Mm-hmm. Από αυτούς που είναι μέσα και από, ναι, αυτούς που είναι απ' έξω. Mm-hmm. Λεφτά θα βγάλουν με διαφήμιση. Οι δίδυμοι, γιατί είναι influencer με το TikTok. Ναι. Λοιπόν, σίγουρα θα έχει πορεία αρκετά μεγάλη, μεγάλη μικρή, ανάλογα από το μυαλό της η Άννα Μαρία. Σίγουρα θα έχει πορεία η Σοφία Δανές, γιατί είναι τραγουδίστρια. Ούτως λόγω ή άλλως, της ιδιότητας. Ναι, λόγω ιδιότητας. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να υποθεί για την Άννα Μαρία, να ξέρετε, θυμηθείτε, Βαλαβάνη. Υπόθηκαν τόσα, είναι η μόνη που κάνει καριέρα τηλεοπτικά. Έτσι, και ήταν και μισητό ήταν, πρόσωπο ήταν, στο Survivor. Ναι, ναι, και ήταν, αυτό λέω, γι' αυτό θυμηθείτε λίγο Βαλαβάνη. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Βαλαβάνη ήταν δημοσιογράφος, πέρασε μπροστά από τις κάμερες, πίσω από τις κάμερες πιο πολύ, πέρασε μπροστά και έχει πορεία μέχρι και σήμερα. Η Σοφία Δανέζη θα έχει πορεία βρέξει χιονίσει. Εντάξει, θα βγει έξω, θα πάει να κάνει μια σωστή, σοβαρή δουλειά, να πούμε, σαν μια μουσική παραγωγή σωστή, γιατί το τελευταίο κομμάτι ήταν ασόβαρο, δεν ήταν σοβαρό, τεχνικά ήταν διαλυμένο, ήταν γραμμένο στο πόδι. Όταν λοιπόν κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά και καλή δουλειά, η Σοφία Δανέζη θα επιπλέψει. Από εκεί και πέρα, η άλλη που θα κάνει μια καριέρα στα social media και όχι τηλεοπτικά ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι η Χριστίνα, η οποία θα κάνει το chat, θα φτιάξει το δικό της YouTube, θα φτιάξει, έχει ανεβασμένο Instagram κτλ. Θα κάνει πράγματα. Από εκεί πέρα δεν βλέπω κάποιον άλλο. Ναι, μέχρι. Λοιπόν, μέχρι. Δεν βλέπω κάτι άλλο να γίνεται. Καλά, Ζακ, Γρηγόρης δεν έχουν το λέγιν, δεν είναι δύσκολο. Καλά, Γρηγόρης, δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Ο Ζακ είναι ένα ωραίο παιδί. Έχει αφήσει πολύ άσχημη εικόνα η Ραμόνα και θα της κάνει κακό και όπως λέει η ίδια και η Ραμόνα δυστυχώς, ναι, εάν είναι αλήθεια αυτό ότι σχετικά με την εταιρεία που ήταν, ότι δεν την ξαναπάρουν κτλ. Το θεωρώ αυτό απαράδεκτο. Είναι επαγγελματίας η κοπέλα και με αυτό ζει. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς η Ραμόνα είναι η μόνη που έπαθε μεγάλη ζημιά. Η μόνη Πέριξε που έπαθε μεγάλη ζημιά. Έπαθε αυτό το δρόμο και. Ναι. Έπαθε μεγάλη ζημιά. Εν αγνία της. Πολύ, πολύ μεγάλη ζημιά. Και με αυτά λοιπόν, να σας πούμε ότι από εδώ και στο εξής μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το παιχνίδι. Είμαστε πλέον προετοιμαζόμαστε για την πεντάδα του τελικού. Θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Θα έχουμε ένα καλό σκηνοθετημένο παιχνίδι. Το οποίο, και εσύ, βέβαια, στην εξέλιξη, όπως πάει, μπορεί στο τέλος να συμπαθήσει και κανένα παίχτη. Δηλαδή, τώρα εσύ ξεκινάς από το μηδέν. Okay. Είναι καλύτερα να μην συμπαθώ κανέναν, έτσι ώστε να κάτσω απέναντι
και να πηγαίνω ανελέητα οποιοδήποτε παίχτη. Εντάξει, εάν γίνονται λάθη. Από εκεί και πέρα λοιπόν τώρα. Σήμερα μιλήσαμε για την πορεία των παιδιών που είναι μέσα ήδη και αυτά που έγιναν μέχρι τώρα μέσα. Δεν είπαμε για το αύριο τίποτα. Εντάξει, αύριο είναι μια άλλη μέρα. Mm-hmm. Όμως θέλω από εσάς, κλείνοντας, να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μην πορώναστε, να θυμόσαστε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα, 18 Δεκεμβρίου τελειώνει και αυτό που θα μείνει θα είναι η καλή παρέα. Εγώ θέλω πάρα πολύ να ξέρετε ότι το παρεάκι σας το υπολογίζω πιο πολύ από το Big Brother ή από οποιονδήποτε παίκτη. Αυτό που μου έμεινε εμένα εδώ είναι ότι απέκτησα κάποιους φίλους από το εξωτερικό, όπου τους εκτιμώ πάρα πολύ και μάλιστα και από την Ελλάδα που τους εκτιμώ και αυτούς πάρα πολύ, οι οποίοι ήταν εδώ, είναι εδώ και θα είναι εδώ. Αυτούς τους αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι το παρεάκι του GR Express. Και εμείς από τη δικιά μας μεριά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε αυτό το παρεάκι. Είτε είμαστε πάνω, είτε είμαστε κάτω. Είτε είμαστε πάνω, είτε είμαστε κάτω. Εξάλλου το πάνω κάτω δεν μας τρόμαξε ποτέ, το έχουμε συνηθίσει, να ξέρετε. Λοιπόν, το live να θυμόσαστε ότι κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί πλέον και στις 11 η ώρα το πρωί. Και βέβαια μετά την αποχώρηση Παρασκευή. Παρασκευή βράδυ μετά το live και την αποχώρηση και Σαββατοκύριακο βράδυ αργά, γιατί ζούμε μια καραντίνα, θα τη ζήσουμε για λίγες μέρες. Και Σαββατοκύριακο είμαστε full. Ναι, είμαστε ναι. Συνέχεια μαζί σας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι η παρέα δεν παίζει ρόλο αν είναι μεγάλη ή μικρή. Αυτό που παίζει ρόλο είναι να είμαστε σωστοί.